κάθε πρωί στις 7 στο Mad Morning Show με το Βαγγέλη και την Αντιγόνη. Περισσότερες επιτυχίες, περισσότερες φάρσες, περισσότερο γέλιο, περισσότεροι διαγωνισμοί. Ακούστε τι έγινε σήμερα. Επιτάφιο, πώς θα κάνουμε με βροχή? Επιτάφιο, δεν ξέρω. Είσαι από αυτές που, από αυτούς που πάνε και μετά τον επιτάφιο σαβουρώνουν με ίδια καλαμαράκια και τέτοια? Εννοείται, έχουμε ήδη κλείσει. Σοβαρά? Όντως? Ναι, γιατί είμαστε 20 άτομα. Θα πάτε μεγάλη Παρασκευή να φάτε, λες είναι καθαρά Δευτέρα. Έτσι και λαγάνα και τέτοια. Ξέρεις τι γίνεται, επειδή θα πάμε σε ένα πολύ ωραίο event επιταφείων. Γιατί event στην Κυπαρισία. Ζαμπορή. Στην Κυπαρισία. Έχουμε τους επιταφείους, οι οποίοι, πες το, συναντιούνται. Είναι τέσσερις επιτάφοι που συναντιούνται, γιατί είναι η κεντρική πόλη κτλ. Γίνεται λοιπόν event με τη φιλαρμονική, ακούς καταπληκτικούς ύμνους από τη φιλαρμονική. Πολύ ωραία, τα μύδια που κολλάνε. Μετά είσαι πάρα πολύ κουρασμένος, γιατί είναι σαν να έχεις πάει Μέγαρο. Ναι. Οπότε... Τι ακούμε. Παναγιώτη, μια που σε βρήκαμε, ποιο είναι έτσι το πιο κατάλληλο φυτό για να πάρει να ξεκινήσει κάποιος να στολίζει το μπαλκόνι του? Έτσι, το πιο, που δεν θέλει πολύ πότισμα, προσοχή κτλ. Πες ένα εύκολο φυτό. Κατά άγρια φυτά. Δηλαδή. Νερό. Τα γιούκα, τα τροπικά γενικώ. Να το βάλει εκεί και να το ξεχάσει. Τζάμπα τα δίνουν τα γιούκα. Είναι τζάμπα που... τα δίνουνε. Αυτά με τα αγκάθια που τσιμπάνε λίγο. Κάτσε, Παναγιώτη, ένα ωραίο πατάω τα αγκάθια τώρα. Θες ωραίο και να μην το περιποιήσει. Να δώσει. Θέλω ένα φυτό σαν μια γυναίκα, να είναι ωραία και να μην την περιποιούμε. Με το Βαγγέλη θα κάτσει. Με το Βαγγέλη λες θα κάτσει. Ο Παναγιώτης. Μπορώ θηλυκό θηροτροφείο. Και πάμε να ακούσουμε ένα μήνυμα που μας έστειλε μια φίλη της Αντιγόνης εδώ, για να το ακούσουμε, ένα κοινωνικό μήνυμα, για να το ακούσουμε. Πρόσεχε το κορίτσι μου εκεί πέρα και μη μου το πειράζεις, Βαγγέλη Χαρσόπουλε. Όπως βλέπετε, απειλητικά μηνύματα κατά της ζωής μου εδώ στο Mad Radio 106,2. Έχω και άλλο φωνητικό μήνυμα να το βάλω, θα μας... Δεν ξέρω. Βρίζει. Κλαίω, κλαίω τα γέλια, κλαίω. Και είναι η ημέρα, μη γελάσεις, είναι σοβαρό, ζωγράφισε ένα πουλί. Η ιστορία είναι πραγματικά θλιβερή, δεν θα την πω, αλλά είναι αστείος ο... Εντάξει, να σου πω κάτι. Ναι. Δηλαδή και εμένα με φτάνει στα ωριά μου. Θέλω να σχολιάσω... Το πουλί. Αυτό που είπες και μετά καπάκια μου λες, είναι και πονεμένη ιστορία. Είναι πονεμένη γιατί ήταν ο... Ήταν ένας βετεράνος τέλος πάντων πολέμου, μάλλον ένας πολεμιστής, ένας στρατιώτης τέλος πάντων, ναι, που είχε πάει στο νοσοκομείο και πήγαινε η ψούλα του να τον δει. Και επειδή ήταν πολύ down ψυχολογικά, του είπε: φτιάξε ένα πουλί. Να ζωγράφει ένα πουλί. Όχι, αυτός να το κάνει. Ζωγράφει ένα πουλί, λέει: θα κρεβάσω στο σπίτι μου. Και δεν είχε χέρια. Εντάξει, σύντομα. Αυτό έχεις δίκιο, η αλήθεια είναι. Αυτή είναι θλιβερή ιστορία. Κάπως περιμένω. Για πες. Αυτό δεν είναι θλιβερή ιστορία. Το ζωγράφισε. Σαν τα ανέκδοτα με την Ανούλα είναι αυτό που είπες τώρα, με συγχωρείτε. Να πω ένα. Όχι, την Ανούλα, όχι κάποιος. Γιατί μετά θα έρθει, θα πάω στο λογιστήριο, είναι αυτό δίπλα. Ναι. Πού πήγε η Ανούλα μετά την έκρηξη? Πού? Παντού. Εντάξει, πραγματικά δεν θέλω να σας ξέρω. Δεν σου λέω ούτε για πουλί ούτε για πουλάκι. Κοίτα εδώ. Αναρρόφηση έπαθε. Κάθε πρωί στις 7 στο Mad Morning Show με το Βαγγέλη, την Αντιγόνη, την κυρία Ζεϊμπέκη και τον Μπρους. Περισσότερες επιτυχίες, περισσότερες φάρσες, περισσότερο γέλιο, περισσότεροι διαγωνισμοί στο Mad Radio 106,2.